Είναι παρόν. Το ξέρω. Ξεκίνησα live. Είμαστε παιδική χαρά εδώ πέρα. Έχουμε τις μαθήτριες, τις συμμαθήτριες. Εγώ είμαι διευθύντρια του σχολείου, εδώ, με ξέρετε. Και οι συμμαθήτριες μεταξύ τους, άμα έχουν πρόβλημα, πρέπει να τους το λύσω εγώ. Καταλάβετε τι γίνεται εδώ με τα κοριτσάκια που έχω. Τα μικρά. Για να βάλουμε λίγο και τα τηλέφωνα. Έχουμε και εδώ τα εσωτερικά μας, να μην τα πούμε. Όπα, πήγα να βάλω και ένα 9 στο τέλος. Good morning, good morning. Έτσι, γιατί μας βλέπουν και από τα εξωτερικά. Να πούμε κάτι αγγλικό. Τι θέλεις. Φέρνει το... Α, θα με ρωτήσετε για την μπλούζα μου. Ε, δεν θα με ρωτήσετε. Προλαβαίνουμε. Πιθανή ερώτηση. Πόσο έχει αυτό. 3,5. Αλλά είναι μπεμπέ κατηγορία. Έχει μωράκι. Είναι για μωράκι όπως είμαι εγώ, όπως είστε εσείς. Τέτοιες κατηγορίες. Πρώτα, αν μου πούνε ότι τους αρέσει η μπλούζα μου, θα σηκωθώ να τη δούμε. Την οποία την κάναμε πέρσι, σε live. Και την έχετε βιντεάκι. Όχι, άμα δεν με πούνε, γιατί να σηκωθώ. Δεν θα σηκωθώ, όχι. Αν δεν μου πείτε εσείς, καλημέρα, τι κάνετε. Σήμερα θα δείξουμε αυτή την τζαντούλα, την οποία την έκανα τις μέρες που ήμουνα με COVID. Αυτή η τζαντούλα έγινε. Όλη πλεχτή. Ε? Τι έκανες, Αλεξάνδρα? Τι έκανες και φαίνεται ωραίο? Όχι, αυτό που πήρα από το πανηγύρι. Τι έβαλες, κουμπιά? Όχι, είχε πολύ κουμπί. Έχει. Α, και? Έχει πολύ κουμπί. Και? Λέγε τα κουμπί και λέγαμε την πήρα με 5 ευρώ τότε που δεν είναι πολύ. Πιο πολλά τα κουμπιά εξτυχίζουν, ρε. Ωραία, εδώ. Το θέμα κουμπί. Άμα χρειαστείς κουμπιά ή πουθενά, έχεις πάντως κουμπιά. Μια χαρά. Έλα. Α, πω, πω. Πρέπει να γυρίσω την κάμερα τώρα. Περιμένετε. Να γυρίσω λίγο. Να σας δείξω λίγο, να δούμε το πλεχτό της Θοδώρας. Για δείξω, Θοδώρα. Περίμενε λίγο. Να πρέπει να βάλω κάπως. Να, έλα πιο μπροστά. Έλα εδώ. Έλα, εδώ. Μπράβο. Κουβέρτα της Θοδώρας. Φοβερή. Μπράβο. Μεγάλη. Πόσα κουβάρια μέχρι εδώ? Πόσα, μωμά? Δεν ξέρω. 4, 5. Ναι, αλλά την κάνεις πιο φαρδιά από τη δικιά μου. 1,5 μέτρο, δεν είπες την έκανες? Ναι. Εγώ νομίζω και παραπάνω από 1,5 μέτρο είναι αυτό. Δεν είναι 1,5, αυτό είναι 1,80 σίγουρα. Μετρήστε το. Ξέφυρα, δεν πειράζει. Ωραία. Είναι με τα δάχτυλα. Κορίτσια, σας πήρα όλο τον γκρι, Θοδώρα. Αλλά μη στεναχωριέστε. Εγώ έχω παραγγείλει. Περιμένω αυτή. Σήμερα Τρίτη, μπορεί και σήμερα να έρθουν. Λες και σήμερα να έρθουν, να πάρω τηλέφωνο. Αλλά δεν μου είπατε αν τα στείλατε. Κατερίνα, Κατερίνα, ακούς Μαρία? Η κυρία Κατερίνα, Κατερίνα λέει, καλημέρα, είχα πει να μου κρατήσετε κάτι νήματα, αλλά δεν μου είπατε αν τα στείλατε. Περιμέναμε να στείλεις μήνυμα, να επικοινωνήσεις το τηλέφωνο. Η Θοδώρα την επηρέασε, εγώ είδατε, και έκανε μία κουβέρτα. Κατερίνα Φιλοσίδου. Α, η Κατερίνα τη θυμάται. Θα σηκωθώ όμως για να τη δείτε. Είναι από τις μόνες μπλούζες μου, την έκανα πιο κοντή. Και γιατί όλο ξεχυλώνουν οι μπλούζες μου, γιατί έχω εγώ αυτό το συνήθειο. Τραβάω, τραβάω, τραβάω. Ξέρετε. Καθίστε να σας βάλω λίγο έτσι. Να φαίνομαι ψηλή και αδύνατη. Καταλάβατε, γι' αυτό το κάνω αυτό. Πλάκα κάνω. Λίγο έτσι εδώ. Να τη βλέπετε. Θοδώρα, με 5 κουβάρια είπες. Ναι. Καλέ, άλλο λέω εγώ, την μπλούζα μου λέω. Α, έτσι. Όχι, ρε. 6, αλλά περίσσεψε εδώ ένα κουβάρι, αλλά με 5 μέχρι εδώ. Είμαι extra large εγώ. Αν θέλετε, πάρτε 6 και θα την κάνετε πιο μακριά εσύ, γιατί εμένα μου περίσσεψε σχεδόν ένα κουβάρι. Έχουμε δείξει. Θοδώρα, φτιάχνει η κουβέρτα με τα δάχτυλα. Με το πάφι, που την έδειξε σε βιντεάκι. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα για άτομα τα οποία θέλετε κάτι, απλώς θέλετε λίγο να προσέχετε. Μόλις κάνει κάποιο λαθάκι, Θοδώρα ξεχνάει καμιά θηλιά, το ξυλώνει και ξανά το διορθώνει. Καλημέρα, καλημέρα. Η Ελένη, έχεις να κάνεις την άλλη μίση, δεν την έκανες, την μπλούζα, τι να. Κάνεις τη μίση και άφησες την άλλη μίση. Καιρός να βγάλεις έξω τα πλεχτά σου, Ελένη, να τα ολοκληρώσεις. Καλημέρα.
Τώρα, σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω μόνο 2 πλεχτές μπλούζες κορίτσια. Αυτή είναι και ακόμα μία χειμωνιάτικη. Και ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω τουλάχιστον άλλες 2. Διότι πολλές φορές δεν έχω το χειμώνα να φορέσω μπλούζες χειμωνιάτικες. Ξέρετε τι ζεστή που είναι. Και δεν έχει μέσα, νομίζω, μαλλί αυτή. Ένα ακριλικό. Πάρα πολύ ζεστή. Πάρα πολύ. Είναι 300 μέτρα, 5 με 6 κουβάρια για extra large, 100 γραμμάρια. Το χρώμα το δικό μου είναι αυτό. Αν θέλετε να δούμε και τα άλλα χρώματα, σας τα δείξω στο τέλος του live. Στην Αθήνα έχει ζέστη, Νάντι. Εδώ έχει κρύο. Έλα και τα πούμε. Έλα να δεις τι θερμοκρασίες έχουμε εδώ. Έλα. Μιλάμε για Βόρεια Ελλάδα. Και αέρα, αλλά σήμερα δεν έχει και ήλιο. Έχει κρύο. Αφού χτες σκεφτόμουν, λέω, να ανάψουμε τώρα το καλοριφέρ, να μην το ανάψουμε. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα θέμα, γιατί είχε γίνει μια καταιγίδα. Και δεν ξέρω τώρα να δούμε, πρέπει να φτιάξει κάτι ο μπαμπάς μου και στο Λέβη, τα κόπηκαν τα ρεύματα. Μας είχε κάνει μια καταιγίδα, άσχετο, έχω 3 λεπτά ακόμα, γι' αυτό λέω τα δικά μου. Και είχε γίνει μόνο στο χωριό μας και είχε ξυλώσει τη σκεπή από την αποθήκη που έχω το Λέβητα. Και τράβηξε τα καλώδια, είχαν πάθει μεγάλη ζημιά και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει και το καλώδιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας δείξω λιγάκι, θα σας δείξω μετά τα χρώματα θέλετε για την μπλούζα, μου το λέτε, εντάξει. Λοιπόν. Το τσαντάκι αυτό είναι με 2 κουβάρια, εντάξει, είναι το νήμα το extra large, 4,5 ευρώ το ένα, περισσεύει αυτό το κουβάρι, όπως βλέπετε, μπορείτε να κάνετε και πιο φαρδιά αν θέλετε, θα δείξουμε πώς γίνεται το πάτσο, θα δείξουμε την πλέξη, δεν είναι δύσκολο, επίσης έχω κάνει εδώ πέρα ένα πιάσιμο, θα σας το εξηγήσω και αυτό, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, και είναι ένα bubbles με διαφορετικό τρόπο, έχω την εντύπωση ότι σας το έχω κάνει και εδώ. Έλα εδώ πέρα, Κωνσταντίνα, και θα σε πω εγώ, αν σε στένω. Εγώ είμαι μια χαρά, γιατί έξω έχει ψύχρα. Πρώτη φορά που σκέφτηκα και το air conditioner να το βάλω στο ζεστό, να σκεφτείτε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο τι χρωματάκια έχουμε σε αυτό το νήμα. Χερουλάκια έχουμε στο ασημί που είδατε. Έχουμε στο χρυσό. Έχουμε στο μπρονζέ. 5 ευρώ το ζευγάρι έχουν αυτά. Λοιπόν, και ασημί. Το δωρά, έλα λίγο. Τα τετράγωνα πόσο έχουνε? 5 και τα τετράγωνα. 5 και τα τετράγωνα. Και αυτά 5. Ναι. Και αυτά 5. Αυτά εδώ πέρα είναι 6 το τεμάχιο. Εντάξει. Λοιπόν, αν θέλετε αυτά που είναι 6 το τεμάχιο, λέτε ότι θέλετε μαύρο με χρυσό. Αυτό είναι μαύρο νίκελ τετράγωνο, για να βοηθάω λίγο. Ασημί τετράγωνο. Στα 5 ευρώ το ζευγάρι είναι αυτά. Ποια Ιωάννα λες, Ελένη? Α, την... Γεια σου, Ιωάννα. Η Ιωάννα έχει και 2 αγόρια, τα οποία σπουδάζουν. Μπρονζέ, στα 5 ευρώ, είναι στο μέγεθος αυτό που βαλαγώ. Χρυσό, στα 5 ευρώ. Και ασημί, στα 5 ευρώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Έχουμε το σαπιομήλο. Σας δείχνω λίγο το χρωματάκι, το σαπιομήλο είναι πολύ ωραίο και με το χρυσό και με το μπρονζέ, δέστε το. Εδώ, 2 τεμάχια θέλετε νήμα, άρα 9 και 5 μας κάνει, 9 και 5 μας κάνει, 14. Λοιπόν, μπλε τζιν, να σας λέω κωδικούς, το 235, το φούξ που έκανα εγώ, είναι το 21, πλέκεται με 5-5,5 νούμερο βελονάκι. Επίσης αυτό το μουσταρδί που το λέτε εσείς χρυσό μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό. Στο παραλία πόσο θέλουμε, στο παραλία θες 4, κάτσε σου πω, 4, αλλά τώρα στο παραλία θα πρέπει να το κάνεις με διπλό ποδαράκι. Γιατί αν το κάνεις με μονό δεν θα δείξει τόσο ωραία, να ξέρεις. Θα πρέπει να κάνεις την πλέξη, ό,τι κάνω εγώ με ποδαράκι, το κάνεις εσύ με διπλό ποδαράκι. Λοιπόν, και επίσης να ξέρεις ότι είναι μακραμέ, πολυέστερ, έτσι, το οποίο είναι πιο χοντρό. Πλέκεται με 5-5,5 νούμερο βελονάκι. Εντάξει, 5 με 6 μας λέει εγώ. Λοιπόν, μπλε ρουά, το 252. Πάντως μου αρέσει που επειδή γνωρίζεστε κάποιες χρόνια, όταν κάποια εμφανίζεται μετά από καιρό, όπως τώρα η Ιωάννα μας, πράσινο το 172, το 7 το 4-1. Αυτό που είναι η τσάντα μου
που δεν υπάρχει, παιδιά, αφήστε το αυτή η τσάντα μου, τι τραβάει η τσάντα μαζί μου. Θεέ μου, Θεέ μου. 017, εδώ. Λοιπόν, το γκρι το σκουρό, το 069. Λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο που κάναμε, την τσάντα Παρί, το 031. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό εννοείται το βάλετε με το χρυσό, έτσι. Δέστε το. Είναι πολύ ωραίο και με αυτό. Ξέρω ότι αυτά είναι πιο ακριβά χερούλια. Αλλά μου αρέσαν γιατί είναι διαφορετικά. Κοιτάξτε. 6 ευρώ το ζευγάρι έχει, αλλά είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, λιλά. Για αυτές που είναι του έντονου όπως είμαι εγώ. Το λιλά είναι το 140. Λοιπόν, το πράσινο αυτό, το πετρόλ, πώς μου το πει Θοδώρα, το κατονό, νεύτη λέει, νύφτη, κάπως έτσι το λέω. Κίτρινο χρώμα σου πάει. Όντως, δεν το περίμενα το κίτρινο θα μου πάει. Το έκανα γιατί έχει μέσα και πορτοκαλί, να ξέρεις. Εγώ επειδή έχω αρρώστια με το πορτοκαλί, να ξέρετε, ό,τι έχει πορτοκαλί, το φτιάχνω. Βλέπετε. 5 με 6 κουβάρια για την μπλούζα μου. Το 192 λαδί, σας δείχνω και το τελευταίο, έχουμε και άλλα χρώματα αλλά είναι σε έλλειψη τώρα. Και σοκολατή, νομίζω μου πει Θεοδόρα, δύο τελευταία έχει από αυτό, να δείτε το 200, δύο τελευταία έχει. Εντάξει, δύο νήματα θα χρειαστείτε, χερουλάκια που τα δείξαμε. Όσες θέλετε να δείτε τα νήματα για την μπλούζα που φοράω, την οποία την έχουμε κάνει σε live πέρσι, και εννοείται ότι θα... Αυτή να πρέπει να τη φωτογραφίσουμε, είδατε, δεν την έχουμε φωτογραφίσει, γιατί το κορίτσι μου η Ίνα μου ήταν έγκυος και έχουμε αφήσει πράγματα πίσω. Και τώρα πρέπει να φέρω τα πλεχτά από στο σπίτι να τα φωτογραφίσουμε και αυτά, διότι αυτά δεν τα έχουμε φωτογραφίσει. Λοιπόν, θα δείχνω λίγο τα χερουλάκια, 5 ευρώ. Είναι σαν τραπέζι αυτό, δεν είναι. Με το μήλα το ξεκινήσεις και το μήλα, ωραίο. Μαύρο υπάρχει, Μαρία καψίνη, σε αυτό μαύρο, σε ποιο λες, το extra large, μάλλον για να μου φέρει εδώ δεν έχει. Θοδώρα, στο extra large μαύρο δεν έχουμε, τελείωσε. Χρυσό. Μπρονζέ, όχι. Θα έρθει τέλος Ρονάδος, νομίζω. Περιμένω παραλαβή. Και αυτό εδώ πέρα που είναι λίγο διαφορετικό. Αυτά είναι στα 5, μόνο τα 2, αυτό που είναι μαύρο με χρυσό, είναι στα 6 το τεμάχιο. Τα άλλα είναι 5 το ζευγάρι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη για τη φάσα. Καθίστε εκεί, ήσυχα φρόνημα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να βρω βελονάκι. Ένα πράγμα που κάνω και δεν είναι ωραίο, το ξέρω, είναι ότι δεν έχω το βελονάκι μου από πριν. 5,5. Τα βελονάκια αυτά θα έρθουν κανονικά, θα έπρεπε να έρθουν 22 του μηνός, αλλά θα έρθουν τέλος του μήνα. Δυστυχώς. Θα κάνετε λίγο απομονή. Όσες θέλετε τα βελονάκια, στείλτε μήνυμα στα κορίτσια, πάρετε τηλέφωνο και να σας πάρουμε τηλέφωνο μόλις έρθουν. Να μην σας έχουμε μόνο στο Messenger, να έχουμε και τηλέφωνό σας. Λοιπόν. Βεβαίως, Μαρία Νταρότα, είναι με το νήμα αυτό, είναι με το Kitty Baby, είναι ειδικό αντιαλλεργικό, γιατί είναι για μωρά, δεν έχει μέσα μαλλί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ζεστό, παιδιά, πάρα πολύ ζεστό, να ξέρετε, και υπάρχει βιντεάκι, το κάναμε πέρσι, άμα προλάβω και δεν το ξεχάσω, θα βγάλω μια φωτογραφία μου, θα σας βάλω το link με το βιντεάκι σε story. Εντάξει. Αλλιώς στείλτε μήνυμα στα κορίτσια και πέστε θέλουμε την κίτρινη την μπλούζα της Ανίτας το βίντεο να σας το βρούνε. Γιατί εγώ να σου πω ότι θα στο στείλω εγώ δεν υπάρχει. Θα το ξεχάσω να το ξέρεις σίγουρα. Λοιπόν, θα σας μετρήσω λιγάκι πόσο είναι ο πάτος μου αυτός που έχω εγώ. Σε περίπτωση που εσύ θες να τον κάνεις πιο μεγάλο, είναι εδώ. Κάνουμε βέβαια αυξήσεις. Εγώ θα σου μετρήσω μέχρι εδώ που γυρίζει προς τα πάνω πάτος τη διάσταση. Και αν θέλετε επίσης μπορείτε να βάλετε και έτοιμο πάτο. Δηλαδή αυτό είναι 24, μπορείς να βάλεις τον 25x9 ας πούμε τον πάτο. Επί 7, μπορείς να βάλεις τον 25x9. Εντάξει. Καλημέρα όλη μέρα. Λοιπόν, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ωραία. Κάνουμε 16 αρχικές αλυσίδες. Λοιπόν... 16 αρχικές αλυσίδες. Με το 5,5 βελονάκι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Την εξάγωνη ζακέτα. Α, την εξάγωνη που έκανα με το mate κάνεις, ε. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και θα πω και κάτι ακόμα που με ρώτησε μία κυρία σε αυτό που έκανα με το click-clack. Με κάνει μία ερώτηση, μία κυρία ή δύο, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, γιατί στη μία πλευρά κάνεις άλλες αυξήσεις και στην άλλη άλλες. Θα το εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, μπαίνουμε ένα, δύο, στο δεύτερο προς τα πίσω. Εντάξει, κάνουμε ένα άριχτο. Συνεχίζουμε ένα στο καθένα. Κανονικά, εγώ πάντα πιάνω όχι πάνω, εδώ κάτω. Εντάξει, όχι εδώ πάνω, πιάνω από κάτω. Και αφήνω δηλαδή μία κλωστή μόνο από κάτω. Πιάνω τις δύο από πάνω. Και κάνουμε ένα στο καθένα. Στη τελευταία θηλιά μας θα κάνουμε πέντε άριχτα στην ίδια θηλιά. Λοιπόν. Στη τελευταία θηλιά κάνουμε 5 στην ίδια θηλιά. Ξαναλέω ότι χρειάζεται 2 νήματα extra large για αυτό το τσαντάκι. Ωραία, να το ξαναδείξω. Να το. Μισό λεπτό. Είναι αυτό εδώ που σας είχα πει ότι το έκανα όταν ήμουνα με COVID. Έτσι και θα το ξαναδείξουμε μετά. Okay. Να μην καθυστερούμε τώρα. Είναι με 2 extra large νήματα. Και ένα ζευγάρι χερουλάκια στρογγυλά, το 5 ευρώ το ζευγάρι. Παίρνετε τηλέφωνο στα κορίτσια και διαλέγετε τους χρωματισμούς. Να σας πω ότι γενικά φέτος πολύ της μόδας θα είναι τα γήινα χρώματα, να το έχετε υπόψη σας. Ωραία, τώρα κοίταξε εδώ τι γίνεται. Για τις κυρίες οι οποίες είδαν το click-clack, και λένε, από τη μία πλευρά κάνεις, ας πούμε, 5, στην άλλη κάνεις 4. Γιατί κάνεις 4, θα το εξηγήσουμε. Λοιπόν, θα κάνω λοιπόν εδώ 5. Έχω κάνει το 1, κάνω όλα 4 στην ίδια θηλιά. Θα ανοίξει λίγο θηλιά μου εδώ, μη σας ανησυχεί. 3, 4, 5. Εν τω μεταξύ, επειδή εχθές το βράδυ έπλεκα με 3,5 βελονάκι για μια ζακέτα που κάνω για τα κορίτσια μου στο Zoom, τώρα το 5,5 μου φαίνεται τεράστιο. Και τώρα θα συνεχίσω, θα κρατήσω αυτή την κλωστή μου και θα την πλέξω και θα πλέκω ένα στο καθένα. Έκανα 5, ωραία. Στο τέλος της θηλιάς, την τελευταία, θα κάνω 4 και θα εξηγήσω γιατί κάνω λιγότερα. Εντάξει. Είπαμε, Στέλλα μου, αλλά ίσως δεν το είδες αγάπη μου, με πάτο 25x9. Αντί να πλέξεις τον πάτο, παίρνεις πάτο 25x9. Εντάξει. Και αν πάρεις πάτο 25x9, πρόσεξε λίγο οι αυξήσεις που θα κάνεις, εντάξει. Στείλε μήνυμα στα κορίτσια να σου βρούμε βιντεάκι με το extra large τι αυξήσεις θα κάνεις. Να μην κάνεις αυξήσεις που κάνουμε με το παραλία ή με κάτι άλλο, γιατί είναι χοντρό το νήμα. Λοιπόν, πλέκω ένα στο καθένα και τώρα εδώ θα πλέξω 4 και θα εξηγήσω γιατί πλέκω 4, εντάξει. 1, 2, 3, 4. Κάποιες κυρίες κάνετε και μαθήματα μαζί μου. Έλενα μου, σωστή η απάντησή σου, αλλά θέλω να το εξηγήσω λίγο γιατί. Δυστυχώς, στα live που τα ανεβάζω στο YouTube, δεν μπορώ να εξηγήσω απευθείας στις κυρίες. Ή αν το γράψω, μπορεί να μην το καταλάβουν. Ενώ αν το εξηγήσω τώρα, πιστεύω το καταλάβουν. Λοιπόν, τι γίνεται. Εδώ έχουμε 5, είναι η στροφή μας. Εδώ είναι το ξεκίνημά μας. Λοιπόν, η μία λυσίδα που πάμε προς τα πίσω και κάνουμε το πρώτο άριχτό μας. Αυτό το πρώτο άριχτό μας, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι ένα από τα 5. Γιατί στην ουσία μπαίνουμε στην ίδια θηλιά και κάνουμε τα άλλα 4. Δηλαδή, στην πρώτη θηλιά που κάναμε το πρώτο άριχτο, εκεί μέσα κάνουμε και τα άλλα 4. Επομένως, 4 και ένα άριχτο που κάναμε, μας κάνουν 5. Αν μπορούσε να γίνει με αλυσίδα από πάνω. Φυσικά, μπορεί να βάλεις αλυσίδα. Και να, γιατί περισσεύει πάρα πολύ νήμα, να το κάνεις και πλεχτό το χερούλι μπορείς αν θέλεις. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, 4 και 1 το άριχτο που έχουμε το πρώτο, 5. Άρα εδώ πέρα στην ουσία έχουμε ακριβώς τα ίδια και στη μία πλευρά και στην άλλη. Έτσι. Οκ. Okay. Λίτσα, αν θες στείλε μας μήνυμα και να σου βρω κάποια βιντεάκια μου που είναι για τελείως αρχάριες. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα, εδώ καλό είναι για όσες δεν είσαστε πολύ εξοικειωμένες να βάζετε ένα σημαδάκι από εδώ που θα ξεκινήσουμε για να ξέρουμε πού είναι το ξεκίνημά μας. Τώρα, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αυξήσεις μας. Οι αυξήσεις που έχω να κάνω
Συνολικά είναι 1, 2, 3 σειρές, εντάξει. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά τι κάνω. Κάνω μία λυσίδα στον αέρα και ένα άριχτο στο ίδιο. Ωραία. Τώρα, αυτό εδώ θα το υπολογίσεις ότι είναι σαν να είναι δύο άριχτα στην ίδια θηλιά. Εγώ θα βάλω το σημάδι μου μεταξύ της αλυσίδας και του πρώτου άριχτου και εκεί θα πρέπει να κάνω το βουβό ότι θα κλείσω τη σειρά μου. Εντάξει. Είναι το extra large το νήμα. Το extra large, το οποίο, κορίτσια, είναι τέλειο, δεν χρειάζεται πλέγμα. Είναι υπέροχο, υπέροχο. Με δύο κουβαράκια κάνετε αυτή την τσάντα που έδειξα στην αρχή. Θα ξανασηκώσω λίγο να τη δείξω, γιατί εδώ, νάτι. Είναι όλο πλεχτό και σας πρισεύει και νήμα. Αν δηλαδή δεν θέλετε να δώσετε 5 ευρώ για τα χερουλάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να κάνετε χερουλάκια πλεχτά. Έτσι πρισεύει αυτό από το δεύτερο κουβάρι. Δύο κουβάρια, έχουμε δείξει τα χρώματα. Υπάρχει ροζ, υπάρχει και κάμελ, υπάρχουν πολλά χρώματα. Και αν θέλετε τα κορίτσια μπορούν να στείλουν και φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη αύξηση μας. Ξαναλέω ότι για αυτές οι οποίες με ρωτήσατε στο YouTube, γιατί από τη μία πλευρά κάνεις λιγότερα και από την άλλη πλησότερα, γιατί εδώ τώρα ήδη έχω ξεκινήσει και έχω κάνει σαν να έχω κάνει δύο άριχτα στην ίδια θηλιά. Η μία αλυσίδα και το ένα άριχτο είναι σαν να έχω δύο άριχτα εδώ, εντάξει. Συνεχίζω τώρα με ένα άριχτο στο καθένα, κανονικά από μπροστά, μέχρι να πάω στο πρώτο από τα πέντε άριχτα που έχω στην τελευταία μου σειρά, στην τελευταία μου θηλιά, συγγνώμη. Έχει, στο γκρι έχει. Να, αυτό το γκρι έχει. Το γκρι το ανοιχτό δεν έχουμε. Το γκρι το σκούρο υπάρχει. Είναι το 069. Το γκρι ανοιχτό λογικά θα έρθει τέλος της εβδομάδας. Το περιμένουμε. Μέσα στην εβδομάδα αυτήν περιμένω παραλαβή. Αλλά δεν μπορώ να σας πω σίγουρα αν δεν παραλάβω. Δηλαδή αν θα έρθει το γκρι αυτό. Ό,τι έχω έλλειψη πάντως κάθε εβδομάδα παραγγέλω. Λίγο θα ενοχλεί τώρα το σημαδάκι που χτυπάει. Λοιπόν. Τώρα, έχω φτάσει τα πρώτα από τα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Αν δεν τόσετε θα δείτε ότι είναι στην ίδια θηλιά. Αυτό που φαίνεται εδώ ότι είναι το πρώτο, είναι το πρώτο από τα 5. Σε κάθε ένα από αυτά τα 5 θα κάνω από 2 άριχτα στο καθένα. Εντάξει. Μοιάζει με το παραλία, αλλά είναι πιο χοντρό. 2 στις 5 θηλιές, 2 σε κάθε ένα από τις 5 θηλιές. Τώρα είμαι στη δεύτερη, κάνω 2 άριχτα, στη τρίτη, γίνονται πολύ σταθερές τσάντες με αυτό να ξέρετε, στη τέταρτη, δεν χρειάζονται πλέγμα, και στην πέμπτη. Αν πλέκετε πολύ σφιχτά μπορείτε να βάλετε και ξάρι βελονάκι, εγώ έχω τώρα 5,5. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε ένα στο καθένα. Να σας πω ότι αυτό το τσαντάκι μέσα σε 3 ώρες το πολύ το έχετε τελειώσει, να ξέρετε. Καμιά ωρίτσα θέλετε περίπου για να κάνετε τον πάτο, γιατί είναι με άριχτα. Μετά το σχέδιο είναι με ποδαράκια και προχωράει πολύ γρήγορα. Α, το πολύ 4 ώρες να θέλετε, παραπάνω θέλετε. Μπορείς να βάλεις πλέγμα, βάσια, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το ξέρεις, γιατί στέκει η τσάντα. Λοιπόν, τώρα, έχω φτάσει στα 4 τα τελευταία που έκανα. Πώς το καταλαβαίνω, βλέπεις ότι αν δεν τόσεις, φαίνεται το πρώτο από τα 4 που έχει μπει μέσα στην ίδια θηλιά. Η θηλιά μας εδώ φαίνεται. Επίσης, αν δεν σου αρέσει και έχεις αυτό εδώ πέρα το κενό, τώρα εγώ έχω κρύψει το κλωστή, αλλιώς αν δεν τραβούσα θα κάνω. Μπορείς κάλλιστα με τη βελόνα σου μετά να ράψεις λίγο από κάτω με το ίδιο νήμα. Ναι, μπορείς να το πλέξεις με αλυσίδα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτά τα 4 λοιπόν θα κάνω από 2. Άρα, τώρα βλέπεις ότι εδώ σε 4 θηλιές έκανα από 2, στην άλλη πλευρά έκανα 5. Δεν είναι λάθος, γιατί τι είπαμε, για να μου απαντήσει κάποιος, τι είπαμε ότι αντιπροσωπεύει η πρώτη αλυσίδα που κάναμε και το πρώτο άριχτο στην ίδια θηλιά. Σωστά. Στην ουσία και από αυτή την πλευρά έχουμε κάνει 5.
Γιατί είπαμε ότι η πρώτη αλυσίδα και το πρώτο άρχιο στην ίδια θηλιά εδώ αντιπροσωπεύει σαν να είναι δύο άρχιτα. Άρα ένα γκρουπ που έχουμε εδώ και άλλα τέσσερα μας κάνουν πέντε. Και από εδώ είχαμε πέντε, άρα έχουμε τα ίδια. Και επίσης, αν ήταν λάθος αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουν και άλλοι, δεν το κάνω μόνο εγώ, που δείχνουν βίντεο, τότε η μία πλευρά σου θα βγαίνει στραβή από την άλλη. Οκ. Okay. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν εδώ που είχαμε το σημαδάκι μας, κάνουμε το βουβό μας και ξεκινάμε πάλι την επόμενη σειρά. Μία αλυσίδα και ένα άριχτο στην ίδια θηλιά εδώ, που πάλι τα θεωρούμε σαν να είναι δύο άριχτα. Βάζουμε σημαδάκι μεταξύ της αλυσίδας για να θυμόμαστε πού θα κάνουμε το βουβό μας. Ωραία, χαίρομαι που βλέπω τις απαντήσεις σας. Και πλέκω τώρα ένα στο καθένα πάλι. Τώρα, αυτή είναι η δεύτερη αύξηση που θα κάνω. Είπαμε ότι έχουμε συνολικά τρεις αυξήσεις, αυτή που κάνω τώρα και ακόμα μία έχουμε. Και μετά το σχέδιο πάει πάρα πολύ εύκολα. Βλέπετε ότι ήδη σε περίπου 17 λεπτά που έχω ξεκινήσει, 20 να πούμε, το μεγαλύτερο μέρος από τον πάτο το έχουμε κάνει. Μας έμεινε ακόμα μία σειρά και μετά θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Γι' αυτό σας είπα ότι σε 3 με 4 ώρες το έχετε πλέξει. Προχωράει πολύ γρήγορα. Η κυρία Έφη μας γράφει ότι θέλει νήματα λιλά και γκρι και 4 χερούλια. Πόσο κοστίζουν αυτά? Θα σας πούν τα κορίτσια. Θα σας τα κρατήσουν. 2 νήματα και 2, 9 και 9, 18. Και 10 τα χερούλια, 2 σετ, 18 και 10, 28. Και εσύ τα μεταφορικά σας. Εκτός αν κάνετε παραγγελία πάνω από 60 ευρώ. Λοιπόν, τώρα, έχω φτάσει στο πρώτο διπλό από τα 5 που έχω κάνει. Στην πρώτη θηλιά, λοιπόν, εδώ θα κάνω 2 άριχτα, στο ίδιο. Στη δεύτερη θα κάνω 1, εδώ. Στην τρίτη θα κάνω 2. Στην επόμενη θα κάνω 1. Και θέλω να έχεις στο μυαλό σου ότι θέλω να κάνεις συνολικά 5 φορές από 2 άριχτα. Στη στροφή σου. Αυτή είναι η τρίτη φορά. Εδώ κάνω 1. Εδώ κάνω 2. Θα το ξαναδείξω, αγάπη μου, το τσαντάκι. Το έδειξα στην αρχή. Θες να το ξαναδείξω τώρα? Το ξαναδείχνω. Να το. Είναι αυτό που σας είπα ότι έκανα όταν ήμουν με COVID. Να το. Όλο πλεχτό. Με 2 κουβάρια. Τα νήματα σας τα έχω δείξει. Πλέκω με 5,5 νούμερο βελονάκι. Και θα σας ξαναδείξω μετά τα χρώματα, αν κάποια το είδε. Λοιπόν, κάνω ακόμα ένα εδώ. Μετράω τώρα πόσες φορές έχω κάνει από 2. 1, 2, 3, 4. Άρα έχω ακόμα μία. Κάνω ένα άριχτο, 2 άριχτο εδώ, συγγνώμη, στο επόμενο. Και τώρα είναι 5 φορές από 2. Ξεκίνησα στο πρώτο μου διπλό. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ένα εδώ και συνεχίζω όλο με ένα. Μέχρι να πάω στα 4 που έβαλα στην ίδια θηλιά. Το οποίο και εκεί θα κάνω τις ανάλογες αυξήσεις. Αλλά τώρα εκεί πόσες φορές θα έχω από 2, θα έχω 5 ή 4 φορές. Για να δω ποιος θα μου πει. Πόσες φορές θα έχω εδώ πέρα από 2, 5 φορές ή 4 φορές. Μπράβο, Νάντια, καλή μαθήτρια. Μπράβο και η Ιωάννα. Όχι, Ειρήνη μου. 4 φορές τα έχουμε τώρα από εδώ. Γιατί μία φορά μας την έχουμε κάνει ήδη εδώ. Έτσι, και αφού έχουμε 4 φορές από 2, θα πρέπει να βγουν και εδώ πέρα 4 φορές από 2. Έτσι, όχι 5. Άρα θα ξεκινήσω με διπλό εδώ στο πρώτο, 2 άριχτα στο ίδιο εννοώ όταν λέω διπλό, μετά στο επόμενο 1 άριχτο, μετά εδώ 2, μετά εδώ 1, μετά εδώ 2, μετά εδώ 1, και έχω πόσους φορές τώρα, έχω κάνει 1, 2, 3, άρα πρέπει να κάνω εδώ την τέταρτη φορά μου.
κάνω εδώ 2, τέταρτο, στο επόμενο θα κάνω 1 και θα κλείσω με βουβό, έτσι. Η πέμπτη φορά που έχω διπλό είναι αυτό το διπλό μου που είναι στην αρχή. Κλείνω εδώ με βουβό που ήταν το σημαδάκι μου και πάμε για την τελευταία μας αύξηση. Λοιπόν, μία αλυσίδα στον αέρα και στο ίδιο κάνω άριχτο πάλι, που σημαίνει ότι αυτό πάλι είναι διπλό, έτσι. Κλείνω εδώ και κάνω ένα στο καθένα. Με 2 νήματα extra large είναι αυτό το σταντάκι, σας περισσεύει και το νήμα. Τώρα εγώ πλέκω με αυτό που έχει περισσέψει. Μπράβο Μαρία, τι καλό μαγειρεύεις. Να έρθουμε στη Σαντορίνη να φάμε. Άμα αξίζει, να πάρουμε το πλάνο να έρθουμε. Κορίτσια, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε πάλι διπλό στην πρώτη θηλιά, 2 μονά, δηλαδή εδώ 2, 1 άριχτο εδώ, 2 άριχτα εδώ, 1, 2. Και πάλι θα έχω στο νου μου ότι πρέπει να το κάνω αυτό 5 φορές, εντάξει. Άρα ξεκινάμε εδώ, 2, 1, 2 φορές, 2 άριχτα εδώ. Καλημέρα σε όσες μπήκατε τώρα. 2 φορές 1. Έτσι, τρίτο διπλό. 1, 2. Είναι η τελευταία μου αύξηση για τον πάτο. 2. Να σας πω ότι σχεδιάγραμμα δεν είδα, γιατί τα έχω μάθει απ' έξω. Καθόμουν και το έβγαλα. 1, 2. Παντού έχει 1000 από το κλικί σήμερα. Λοιπόν, 2, διπλό εδώ και έχουμε κάνει συνολικά 5 φορές, εντάξει. Μπορείτε να το τσεκάρετε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, ξεκινώντας από εδώ, 1, 2, 3, 4, 5. 5 φορές από 2 ξεκινάμε, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 και 1, 1 τα επόμενα 2. Αλλά συνεχίζουμε με 1 και στα επόμενα, έτσι. Μέχρι να πάμε στη στροφή μας που εκεί είχαμε τα 4 διπλά. Έτσι. Και αυτή, ξαναλέω, είναι η τελευταία μου αύξηση. Τώρα, σας είπα πόσο διάσταση είναι όταν είναι γύρω στα 24 εκατοστά ο πάτος. Επίσης θα το δείτε ότι πάει λίγο εδώ, δες το λίγο έτσι, μη σας ανησυχεί, θα δείτε τώρα μόλις κάνουμε τις πρώτες 2 σειρές δεν θα έχει πρόβλημα. Εννοώ ότι φαίνεται πιο φαρδί εδώ και πιο στενό εδώ, έτσι. Και συνεχίζουμε. Σήμερα αναγκαστήκα να φορέσω χειμωρονιάτικα. Απότομα, μέσα σε 2-3 μέρες άλλαξε ο καιρός. Αλλά θα έπρεπε. Είμαστε Οκτώβριο. Με τα λιζέα extra large δεν έχω, αγάπη μου. Έχουμε στο μακραμέ το 3. Μπορεί να υπάρχει στο extra large, αλλά δεν το έχω εγώ. Λοιπόν, πάμε εδώ στο πρώτο διπλό και ξεκινάμε το πρώτο διπλό εδώ πέρα. Έτσι, δεξιά του. Φτιάχνω τσαντάκι. Λοιπόν, θα το ξαναδείξουμε. 2 εδώ, 1, 1 εδώ, 2, 1, 1, 2, έτσι. Και συνολικά 4 φορές θα το κάνουμε αυτό. Είπαμε, σε αυτή την πλευρά κάνουμε 4 φορές, στην άλλη κάνουμε 5 φορές, έτσι. Διπλό εδώ, 1, 1, 2 νήματα extra large θέλετε. Είναι 250 γραμμαρίων αυτά, να ξέρετε. 2, 1, 1, 2, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το νήμα. Αν θέλετε να τελειώσει το τσαντάκι,
Αυτό είναι σούπερ. Λοιπόν, και έχουμε κάνει από εδώ 4 φορές για να τσεκάρω ότι έχω κάνει σωστά. 1, 2, 3, 4. Και τελειώνω με 2 από 1 στο καθένα. Και έχω τώρα να κάνω βουβό εδώ που είναι το σημαδάκι μου. Βγάζω το σημαδάκι μου προσεκτικά. Θυμάμαι ότι είναι εδώ πέρα που ήταν το σημαδάκι μου. Και κλείνω με βουβό. Παίρνω κλωστή και το τραβάω. Το βουβό με τι συμβολίζεται στα σύμβολά μας, για να μας πει μία από τις καλές μου τις μαθήτριες. Συνήθως τα σχεδιαγράμματά μας με τι το συμβολίζουν το βουβό. Για να δω, έχω καλές μαθήτριες μέσα. Πού είστε? Λοιπόν, ξεκινάω εγώ μία λυσίδα και θα κάνουμε μία σειρά που πιάνουμε από πίσω το άριχτό μας ένα στο καθένα. Ποια το γράψει αυτό? Όχι, δεν είναι με χ, το άριχτο. Το βουβό, συγγνώμη. Με χ είναι το άριχτο. Ελένη! Ορίστε. Η κυρία του Γιαννίδου νομίζω είναι η Έλλη, έτσι. Με τελεία. Α, για τζιτζί. Για τζιτζί σήμερα έχουμε μάθημα μαζί. Θα σε εξετάσω, θα δεις. Με τελεία. Το βουβό μας είναι με τελεία. Μπράβο. Το χ ή ο σταυρός είναι το άριχτο. Αυτό που κάνω τώρα. Αυτό που κάνω τώρα είναι ή με σταυρός ή χ, το άριχτο. Το βουβό είναι τελεία. Μπράβο. Βλέπω ποιες γράφετε, ξέρετε. Ένα στο καθένα, πουθενά αύξηση, γύρω-γύρω, πιάνω από πίσω τη θηλιά, δεν πιάνω από μπροστά, για να γυρίσει το τσαντάκι μου στα πάνω. Εντάξει. Αδιάβαστη, πράγματι, Ελένη. Πράγματι. Δεν το περίμενα από σένα. Τώρα θα σας βάλω εξετάσεις για διαγωνίσματα, αποφάσεις αυτές που είσαστε στο Zoom. Θα σας κάνω εκτακτα τεστ και να δω ποιες απαντάνε σωστά. Δεν τους αφήνω σε ησυχία, να ξέρετε, αυτές που είναι στο Zoom. Τους αρέσει όμως, δεν φεύγουν από τα μαθήματά μου. Τους αρέσει. Τι να τους κάνω εγώ. Εγώ τους ζορίζω και αυτές τους αρέσει. Σας αρέσουν τα ζόρια, ε. Μαθαίνετε καλύτερα όμως έτσι. Πού είσαι, Παναγιώτα? Έχουμε και δουλειές, πες. Επειδή εσύ θες να κάνεις live 12 η ώρα. Τυχείο θα πάρετε όταν θα το πάρω και εγώ αυτό που σας είπα από το εξωτερικό που ετοιμάζω. Μη στεναχωριέστε, θα το πάρετε αυτό. Θα σε ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι να τελειώσω τις εξετάσεις μου. Γιατρό είχα. Ναι, εντάξει. Λέω. Επειδή εγώ αποφάσισα να κάνω live, δηλαδή. Είσαι πολύ καλή κοπέλα. Γεια σας, κυρία Σούλα. Πού το ξέρετε ότι είμαι καλή κοπέλα, καλέ? Φήμες είναι αυτές. Τις πειράζω να δείτε τι γίνεται στο Zoom, δεν θέλετε να ξέρετε. Α, κυρία Ελένη, θέλει το τράβο του χεράκι που έδειξε. Αυτό. Αυτό, έτσι. Τα κορίτσια θα το δούνε και θα σου το κρατήσουν. Είναι κάτι σε ένα κολέγιο που κάνω του εξωτερικού, που έχει σχέση με πλέξιμο. Στην Ελλάδα τα έχω πάρει αυτά που πρέπει να πάρω για το πλέξιμο. Λοιπόν, κλείνουμε με βουβό. Εγώ τώρα δεν έβαλα σημαδάκι, αλλά ξέρετε, εδώ, στο πρώτο άριχτο δεξιά μας.
και μία αλυσίδα στον αέρα. Και τώρα, μετά από αυτό θα κάνετε μία, δύο, τρεις σειρές άριχτα, ένα στο καθένα. Εγώ τώρα θα κάνω μία για να προχωρήσουμε λίγο, εντάξει. Λοιπόν, και κάνουμε κανονικά τώρα μπροστά. Okay. Έχουμε πάρει πολλές από εδώ. Και όχι τίποτα άλλο, θολώνει μετά η οθόνη σας. Εσείς, ξαναλέω, θα κάνετε τρεις σειρές άριχτα, έτσι, όπως κάνω τώρα, κανονικά. Εγώ κάνω μία, για να μπορούμε να προχωρήσουμε το σχέδιό μας. Τώρα, μπορείτε να κάνετε ό,τι πλέξη θέλετε. Εγώ έκανα αυτή με το κουκουτσάκι, το οποίο είναι ένα διαφορετικό κουκουτσάκι, θα σας το δείξω. Εντάξει, δεν είναι το κλασικό που κάνουμε στις τσάντες. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να κάνετε κανέστρο, μπορείτε να κάνετε ναυτικό κόμπο, ό,τι θέλετε εσείς. Θα σας μετρήσω μετά και το ύψος, για να ξέρετε πόσο ύψος είναι το τζαντάκι. Και σας ξαναλέω ότι περισσεύει αρκετό νήμα. Βλέπετε τώρα, εγώ πλέκω με αυτό που έχει περισσέψει. Από το Κιλκίς είμαι, Βόρεια Ελλάδα. Εγώ είμαι από το Κιλκίς, μένω στο Κιλκίς, σε χωριό του Κιλκίς. Και το μαγαζί είναι εδώ. Μαμά μου βέβαια είναι από το Μαυροδέντρι της Κοζάνης, το λέμε συνέχεια αυτό. Στην Αυστραλία τώρα πρέπει να πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τι έγινε, Αντιγόνη? Α, Ιρώ, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα πήραν και δύο κυρίες που θέλουν να μου μιλήσουν και οι δύο κλαίγανε. Γιατί κλαίτε ρε στο τηλέφωνο, μην κλαίτε. Επειδή μιλούσα μαζί μου, δεν θέλω να κλαίτε στο τηλέφωνο. Σας παρακαλώ πολύ. Τι να κάνω και την ώρα. Συγκινήθηκαν που μιλούσα μαζί μου, λέει. Λοιπόν, τι φτιάχνουμε. Ξαναδείχνω λίγο γιατί δείχναν κάποια κορίτσια τώρα. Τσαντάκι, αυτό εδώ. Έτσι, θα το δείξουμε και μετά. Με το extra large. Λοιπόν, τελειώνω αυτή τη σειρά και ξεκινάμε το σχέδιο απευθείας, έτσι. Θα χρειαστείτε 4 σημαδάκια, αν δεν έχετε πάρτε παραμάνες ή ένα κομματάκι κλωστή για κάθε σημείο που θέλω, διαφορετικού χρώματος, για να το βάλετε σαν σημάδι, για να σας βοηθάει, εντάξει. Νομίζω ότι μόνο στην πρώτη σειρά θα το χρειαστείτε, μετά θα είναι εύκολα τα πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, κλείνω με βουβό. Okay. Και τώρα θα ξεκινήσουμε. Να σας πω, αυτό το σχέδιο το είδα το Pinterest, μόνο σε φωτογραφία, δεν είχα βίντεο κάτι. Και έτσι έχω κάνει δικές μου πατέντες, να ξέρετε. Λοιπόν, τι έχω κάνει. Έχω χωρίσει τις δύο πλευρές μου και έχω βάλει 4 κουκουτσάκια από τη μία πλευρά, 4 από την άλλη. Τι έχω κάνει. Έχω βάλει αυτό το σημάδι και έχω υπολογίσει εδώ πέρα. Και έχω πει ότι το πρώτο μου σημάδι θα είναι εδώ, θα το βάλω λίγο πιο κάτω τώρα. Εδώ που ξεκινάω δηλαδή, εντάξει. Να πάρω τώρα άλλα 3 σημαδάκια.
Λοιπόν, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αν πέσετε, μην κάθεστε να σκουτίζεστε. Το πλέξιμο το έχουμε για να χαλαρώνουμε. Λοιπόν, και βλέπετε ότι πέφτει αυτό εδώ πέρα. Εμείς τώρα εδώ θα πάω στο αντίστοιχο του εδώ πέρα. Βλέπετε ότι εδώ φαίνεται. Α, συγγνώμη, δεν είμαι καλά στην οθόνη. Συγγνώμη. Εδώ βλέπετε ότι είναι το πρώτο από τα 5 που κάναμε. Άρα έρχομαι έτσι ευθεία εδώ και βάζω εδώ σημαδάκι. Το βάλω λίγο από εδώ. Εδώ, ωραία. Άρα εγώ θέλω αυτήν εδώ την απόσταση να την καλύψω, εντάξει. Εγώ έτσι όπως τα έχω απολογίσει, αφήνω 1, 2, 3, 4, 5 και κάνω κουκουτσάκι. Τώρα θα το δούμε αν βγαίνει εντάξει. Εδώ θα κάνω λοιπόν κουκουτσάκι, 1, 2, 3, 4, στο 5 θα κάνω κουκουτσάκι, ωραία. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, στο 5 θα κάνω κουκουτσάκι, 1, 2, 3, 4, στο 5 θα κάνω κουκουτσάκι. Είναι ένα πιο δεξιά εδώ πέρα. Ωραία. Συνολικά θέλουμε 4 κουκουτσάκια. Άρα έχουμε ένα κουκουτσάκι εδώ. 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Και εδώ. Και μετά ένα. Κάτι δεν μέσα καλά. Εδώ ένα. 1, 2, 3, 4. Συγγνώμη. Στο 5, 2. 1, 2, 3, 4. Στο 5. 1, 2, 3, 4. Στο 5. Εντάξει. Και το ίδιο θα κάνουμε και την άλλη πλευρά. Πριν πάμε στην άλλη πλευρά, ερχόμαστε λίγο εδώ. Κάτι που μου βοηθάει πάρα πολύ εμένα, να ξέρετε, ή ένα στυλός ή ένα βελονάκι, το βάζω έτσι ευθεία εδώ και με βοηθάει, είμαστε του πρακτικού λιγάκι, θα βάλω ένα λίγο πιο έντονο εδώ, γιατί όταν θα πάω σε εκεί την πλευρά, θα πρέπει να το κάνω ξανά. Επομένως, το κάνω από τώρα εδώ, βάζω και εδώ πέρα αυτό και τώρα αν χρειαστεί λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, το μετακομίζω, εντάξει. Μην κάθετε να σκάσετε τώρα για μία θηλιά. Έτσι, έβαλα εδώ το στυλό ή αν θέλετε βάζετε το βελονάκι. Εμένα πολλές φορές επειδή βαριέμαι σηκωθώ. Παίρνω ένα βελονάκι, το βάζω τσακ έτσι εδώ πέρα και σας δείχνει απέναντι σε ποιο σημείο είναι. Έτσι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω. Με αυτευθείας ξεκινάω το σχέδιο, δεν κάνω μια σειρά ποδαράκια. Το σχέδιο μας είναι ποδαράκια. Να πω λίγο ξανά για κάποιες φίλες, επειδή. Να δείξω λίγο ξανά την τσάντα. Μου είπε κάποια, έγραψε να το κάνουμε το παραλία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή αυτά θέλουμε να είναι έντονα, έτσι τα μπάμπους, βλέπεις. Θέλουμε να είναι έντονα. Αν το κάνεις με το παραλία, για να σου βγουν αυτά έντονα, θα πρέπει να το κάνεις με διπλά ποδαράκια. Άρα, όλες οι πλέξεις σου θα γίνουν με διπλά ποδαράκια. Επίσης, σίγουρα με το παραλία θα χρειαστείς πλέγμα. Ενώ με αυτό το νήμα δεν χρειάζεσαι πλέγμα, γιατί το παραλία είναι πιο μαλακό. Σκέψου το να κάνεις διπλά ποδαράκια με το παραλία. Θα είναι πολύ μαλακό, έτσι θα βάλεις πλέγμα σίγουρα. Μπορείς να το κάνεις, αλλά και θέλει πλέγμα. Λοιπόν, κάνω δύο αλυσίδες και στο πρώτο απευθείας θα κάνω αυτό το κουκουτσάκι που το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, παίρνω κλωστή, βουτάω μέσα και θα κάνω 4 ποδαράκια. Ένα, θα τα ολοκληρώσω κανονικά. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Οκ. Okay. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Αφήνουμε την αλυσίδα μας εδώ. Θα μπεις στο πρώτο ποδράκι από τα 4 δεξιά του, εδώ. Και θα πάρεις αυτή τη μία θηλιά που έχεις αφήσει στον αέρα. Και θα τραβήξεις προς τα εδώ. Θα τραβήξεις το κουκουτσάκι με το νύχι σου έτσι προς τα έξω και θα σφίξεις. Έτσι. 25-5 αν βάλεις έτοιμο πάτο. Μία αλυσίδα στον αέρα θα κάνεις, γιατί κανονικά εγώ συνήθως δεν κάνω. Γιατί αν δεν κάνεις θα σου τραβάει πολύ το κουκούτσι προς τα εκεί. Και τώρα θα κάνουμε 4 ποδαράκια, ένα στο καθένα. 1, 2, 3, 4. Τώρα εδώ θα κάνεις, εδώ πώς θα κάναμε, 4 κάναμε, έτσι δεν είναι, 4. Θα κάνεις 5 ποδαράκια, έτσι. Γιατί στην αρχή κάναμε και την αλυσίδα. Κάνεις 5 ποδαράκια. 1, στην ίδια θηλιά. Σαν να κάνεις μια βεντάλια σκέψου. 2, 3, 4, 5. Οκ. Λοιπόν, τεντώνω λίγο την κλωστή μου για να μου φύγει και πάω. Στο πρώτο από τα 5 ποδαράκια, μπαίνω πάνω του δεξιά. Παίρνω την κλωστή από πίσω, την τραβάω, τεντώνω λίγο τα ποδαράκια να βγουν προς τα μπροστά και σφίγγω. Αυτό το δείτε και σαν popcorn το λένε στα αγγλικά, εντάξει. Μία αλυσίδα στον αέρα έκανα και κάνω τώρα πάλι 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, δεν είναι δύσκολο να ξέρετε, έτσι.
4 ποδαράκια, εντάξει. Και στο 5ο κάνουμε πάλι αυτό το puff, εντάξει. Το οποίο ξαναλέω στα αγγλικά το λένε popcorn. Έτσι, μοιάζει λίγο με το τσαντάκι που είχα κάνει με τη φραουλίτσα, αν θυμάστε. Λοιπόν, βάζουμε πάλι 5 ποδαράκια εδώ μέσα. 1, 2, 3, 4, 5. Στο πρώτο έκανα 4 συν 1, 5. Γιατί είχαμε και την αρχική αλυσίδα. Εντάξει. Τώρα, εάν εσείς το θέλετε πιο έντεγνο, μπορεί να κάνετε και 6. Έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα, το νήμα σας στάνει. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο από τα 5. Επίσης, αν το κάνετε με το παραλία που είναι πιο λεπτό, ίσως χρειαστεί πάνω από 5 για να δείχνει πιο έντονο. Και σίγουρα με διπλό ποδαράκι, έτσι. Αν το κάνεις με κανονικό ποδαράκι, θα είναι πολύ μικρό. Το σφίγγουμε. Μία αλυσίδα στον αέρα. Και πάμε πάλι να κάνουμε 4 ποδαράκια, ένα στο καθένα. Θέλω μέχρι εδώ. Αν μπορείτε να μου πείτε, αν κάποιος δεν κατάλαβε πώς κάνουμε το puff. Να το δείξω πιο σιγά. 2, 3, 4 και εδώ πριν το σημαδάκι μας θα κάνουμε τα 5. 1, 2, 3, 5 στην ίδια θηλιά, έτσι. 4, 5. Τεντώνω λίγο την κλωστή μου, πάω στο πρώτο από τα 5, δεξιά πάνω του, εδώ, παίρνω κλωστή, λίγο θα τη μικρύνω, την τραβάω, βγάζω προς τα έξω, έτσι πιέζω με το δάχτυλό μου, σφίγγω, μία αλυσίδα στον αέρα και τώρα, μέχρι το επόμενο σημαδάκι μου, κάνω ένα στο καθένα. Τώρα δεν τα χρειάζομαι πλέον τα σημαδάκια, γιατί θα φαίνεται και θα μου δείχνει που πρέπει να μπω. Και κάνω ένα στο καθένα μέχρι το επόμενο σημαδάκι μου. Ένα ποδαράκι στο καθένα. Καμία αύξηση πουθενά. Και να ξέρετε τώρα, επειδή εγώ δεν έχω κάνει τις άλλες δύο σειρές άριχτα, όταν θα κάνει τις άλλες δύο σειρές άριχτα, από μόνο του θα ανέβει προς τα πάνω το τσαντάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο σαν τσαντάκι. Τελειώνει πολύ γρήγορα. Αν πλέκετε σφιχτά, βάλετε ξάρι βελονάκι. Εγώ έχω βάλει 5,5 γιατί γενικά πλέκω χαλαρά. Θα μπορούσα και με 5 να το πλέξω. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Οπα. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα θα τα μετρήσω πριν ξεκινήσω και θα πω, αν κάνω εδώ το πρώτο μου που είναι το σημάδι, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, βγαίνει ακριβώς. Επομένως αυτό θα μπει εδώ πέρα το τελευταίο, άρα ξεκινάω το πρώτο μου εδώ, βγάζω το σημαδάκι και κάνω 5 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. 1, 2, 3, 4, 5. Δηλαδή, εντάξει, με ρωτάνε πάρα πολλές για το πώς μπορώ να φτιάξω τσάντα, δεν έχω πλέξει ποτέ τσάντα. Σας έχω δείξει πάρα πολλά σχέδια και βλέπετε και αυτό το σχέδιο τώρα. Δεν χρειάζεται πάτο να βάλετε, επομένως ξεκινήστε από πράγματα εύκολα, που δεν θέλουν πάτο, που δεν θέλουν πολλά υλικά, που να είναι εύκολα. Λοιπόν, μία αλυσίδα στον αέρα κάναμε, κάνουμε 4 ποδαράκια, ένα στο καθένα. Δεν είναι ανάγκη, επειδή βλέπετε κάτι τσάντες περίπλοκες, να ξεκινήσετε από τα δύσκολα, ούτε να τις βλέπετε αυτές και να λέτε εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Μπορείτε να μιλήσετε και μαζί μας, να σας προτείνουμε κάποιο εύκολο τσαντάκι ή πορτοφολάκια. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, 5 ποδαράκια στο ίδιο, 1, να δείξουμε λίγο την τσαντούλα ξανά, γιατί βλέπω μπήκαν πολλά κορίτσια, εδώ, αυτήν κάνουμε,
με πλεχτό πάτο, με δύο extra large. Και τα χεράκια και τα νήματα τα δείξαμε στην αρχή του βίντεο. Θα τα δείξω μετά μία στα γρήγορα και στο τέλος. Λοιπόν, δύο, κάνουμε άλλα τρία ποδαράκια στο ίδιο. Θέλετε δύο νήματα και περισσεύει και νήμα. Και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και πιο φαρδιά. Τέσσερα και ένα πέντε. Γεια σου Ιωάννα. Μπαίνουμε στο πρώτο από τα πέντε και εδώ. Κοιτάξτε, η λέξη αξελογιάστρα μου τη λένε κάθε μέρα, έτσι δεν παρεξηγούμε, να ξέρεις. Μία αλυσίδα, τέσσερα ποδαράκια, ένα στο καθένα, ένα. Δεν μιλάω για σένα Μαρία Δανέζη, γιατί εσύ ξέρεις να πλέκεις. Μιλάω για κορίτσια τα οποία δεν έχουν ξαναπλέξει. Ή έχουν πλέξει μόνο απλά πράγματα, με βελόνες κτλ. Λοιπόν, τέσσερα ένα στο καθένα και εδώ πάμε πέντε στο ίδιο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Λοιπόν, και μπαίνουμε εδώ πέρα και πάμε εδώ και εδώ, το βγάζουμε, τετώνουμε λίγο αυτό προς τα έξω, σφίγγουμε. Μία αλυσίδα στον αέρα. Λοιπόν, και πάμε εδώ και κάνουμε τέσσερα ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και είναι το τελευταίο μας. Ή πάθω το πω εγώ τώρα, ή θα το δείτε σαν popcorn. Κάνετε στο ίδιο πέντε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Πέντε. Έτσι, εδώ, πάμε εδώ δεξιά, παίρνουμε, εδώ το σφίγγεις, μία αλυσίδα. Βγάζω το σημαδάκι μου, πλέον δεν το χρειάζομαι και θα πάω μέχρι εδώ που ήταν το πρώτο μου σημαδάκι να κλείσω με βουβό, αλλά όχι εδώ χαμηλά, θα κλείσω ψηλά, έτσι. Κάνω ένα ποδαράκι στο καθένα. Μέχρι εκεί. Τώρα, μπορεί στη μία πλευρά π.χ. να έχεις 15 ποδαράκια και στην άλλη 16. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν θέλω να χώνεσαι, εντάξει. Αν έχεις πολλή διαφορά, πρόσθεσε ή αφαίρεσε στην τελευταία σου πλευρά από εδώ πέρα. Έτσι, ξέρεις πως αυξάνουμε. Βάζουμε στην ίδια θηλιά 2 ποδαράκια αντί για ένα. Μπορεί να το κάνεις στην τελευταία σου θηλιά αυτό. Και αν θες να μειώσεις, κλείνεις 2 ποδαράκια μαζί. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνεις να μετρήσεις πόσα ποδαράκια έχεις από εδώ μέχρι εδώ. Εγώ δεν μίλησα καθόλου να σας πω, τα άφησα έτσι όπως ήταν. Και το ίδιο να κάνεις και εδώ πέρα. Αν τόσο είσαι τις λεπτομέρειες, έτσι. Αλλά να ξέρεις ότι επειδή μετά προς τα πάνω της πάμε την τσάντα και θα το δείξω πώς το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να το δει κανένας και να το καταλάβει. Δεν μιλάμε τώρα να έχεις 4-5 ποδαράκια διαφορά και το ένα το κουκουτσάκι να είναι εδώ και το άλλο το πρώτο κουκουτσάκι να είναι εδώ και να έχει διαφορά. Αυτά θα τα προσέξεις λίγο έτσι όπως δείξαμε, έτσι, να είναι το ένα πριν το άλλο, να μην φαίνεται άσχημα. Και μπορείς και τώρα που έχεις τελειώσει την τσάντα να τη διπλώσεις έτσι, εδώ, και να δεις. Είναι το ένα κουκουτσάκι απέναντι από το άλλο. Να το, βλέπεις. Εδώ, βλέπεις όταν τη διπλώνουμε. Και βλέπεις που είναι η μητούλα μου, έχω διπλώσει τη μητούλα μου, δεν έχω διπλώσει λάθος. Βλέπεις, εδώ. Αμέσως φαίνεται αν έχεις κάνει λάθος ή όχι. Και είναι μία σειρά. Ξυλώνεις και το ξαναδιορθώνεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το λέω γιατί μερικές φορές πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό που λένε. Και δεν χρειάζεται τελειότητα, γιατί το πλεχτό, το χειροποίητο, δεν είναι, είμαστε σε μια βιοτεχνία και πρέπει να τα βγάλουμε όλα ίδια. Έτσι, να έχει και λίγο λαθάκια, είναι τα δικά σας τα λαθάκια. Είναι χάρισμα αυτό, το να κάνετε το δικό σας το πλεχτό, έτσι όπως είναι με το δικό σας το χέρι. Λοιπόν, θα κλείσουμε βουβό ψηλά εδώ πέρα, πάνω στην κορυφή. Εντάξει, εδώ πέρα, δεξιά, λίγο, εδώ πέρα. Κλείνω με βουβό. Και τώρα, τι θα κάνω. Τώρα θα πλέξω μία σειρά ποδαράκια. Αν δείτε το σχέδιο, θα σας το σηκώσω λίγο να το ξαναδείξουμε εδώ. Πλέκουμε μία σειρά ποδαράκια, μία σειρά με τα κουκουτσάκια μας. Μία σειρά ποδαράκια, μία σειρά κουκουτσάκια. Και πάμε έτσι. Και τελειώνουμε εδώ πάνω με
μία σειρά άριχτα, την οποία εδώ σε αυτή τη σειρά κάνουμε το σπάσιμο και θα σας δείξω πώς γίνεται, και άλλες δύο σειρές άριχτα. Μετά, αυτό που κάνω είναι πλέκω άριχτα πάνω στα χεράκια μου και τα ράβω με βελόνα εδώ πάνω στη τσαντούλα. Εντάξει, λοιπόν, θα κάνουμε και μία σειρά ποδαράκια για να δείξουμε λίγο τι πρέπει να προσέχουμε λίγο. Τι λέει. Αυτά τα υλικά δεν μπορώ να βγάλω. Ό,τι έχω βγάλει το έχετε δει. Τώρα αυτό το διάστημα μέχρι τέλος του μηνός δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Ό,τι είχα σε προσφορά, τα κεράκια 5 ευρώ, να ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα τα βρεις αυτά. 5 ευρώ το ζευγάρι αλλού. Εγώ τα έχω αφήσει εκεί. Δεν το έχω ανεβάσει τιμές. Λοιπόν, αυτό τώρα θα μοιάζει σαν βάρκα. Δες το λίγο. Βέβαια, εσύ θα έχεις και δύο σειρές ακόμα άριχτα. Θα σου ανοίγει αρκετά. Δεν θέλω να το φοβηθείς, γιατί είπαμε όσο ανεβαίνουμε μετά. Επίσης, να πω ότι έκανα 1, 2, 3 σειρές κουκουτσάκια. 3 σειρές κουκουτσάκια. Και μετά θα μαζέψουμε. Τώρα θα κάνουμε μία σειρά ποδαράκια μαζί για να μπορώ να σας δείξω και το μάζεμα. Εντάξει. Λοιπόν, κάνεις 2 αλυσίδες στον αέρα. Και τώρα θέλω λίγο την προσοχή σου. Εκτός από εδώ που θα πλέξω ένα ποδαράκι, εντάξει, μετά θα προσέχεις πού βάζεις τις ποδαράκια. Δηλαδή, το πρώτο ποδαράκι θα το κάνω εδώ πέρα στη μία αλυσίδα στον αέρα, μέσα στο κενό, δεν χρειάζεται να το βάλετε ακριβώς στην αλυσίδα, και μετά θα μετράς. Ένα, πλέκω όλο ποδαράκι εδώ τώρα, έτσι. 2, 3, 4. Οκ. Okay. Ένα ποδαράκι πάνω στο κουκουτσάκι μου, εδώ. Στο κενό θέλεις, πάνω στην αλυσίδα, όπου σε βολεύει. Και στο κενό να το κάνεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα κουκουτσάκι πάνω στο ποδαράκι, 4 ποδαράκια ενδιάμεσα. Όσα ποδαράκια έχεις. Εδώ πολύ προσοχή, μου κάνετε λάθος πολλές. Ξεχνιέστε και κάνετε 5 ποδαράκια εδώ ενδιάμεσα, ενώ έχετε κάνει 4. Έτσι και μου κάνετε αύξηση. Και μετά, στην επόμενη σειρά που θα κάνετε τα κουκουτσάκια, δεν βγαίνουν τα κουκουτσάκια. Έτσι, προσοχή εδώ. Λοιπόν, 3, 4. Εδώ λοιπόν μπορεί να ξεγελαστείς και να κάνεις και ένα ποδαράκι εδώ. Όχι. Επάνω στο κουκουτσάκι κάνουμε ένα. Και όταν το κάνεις, μπορεί να σου φαίνεται ότι εδώ έχει ένα κενό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3, 4 πάνω στα υφιστάμενα ποδαράκια που έχουμε. Βλέπεις εδώ που είναι 4. 1, 2, 3, 4 τα ποδαράκια μας. Και ένα πάνω στο κουκουτσάκι για να βγαίνουν σωστά τα ποδαράκια μας. Γιατί διαφορετικά κάνεις αύξηση. 1, 2, 3, 4. Έτσι. Εδώ. Και ένα πάνω στο κουκουτσάκι μας. Πάμε εδώ. Και κάνεις εδώ πάνω. Και συνεχίζουμε. Τώρα από εδώ και πέρα κάνουμε ένα στο κάθε ποδαράκι μέσα στο πλάι μέχρι το πρώτο κουκουτσάκι μας. Συνολικά οι σειρές που κάναμε τα κουκουτσάκια, ξαναλέω, είναι 3 για το ύψος το τζαντάκι αυτό που έκανα εγώ. Εσείς κάνετε όσο θέλετε, όσο πιο φαρδί το θέλετε. Θα σας μετρήσω μετά και τελειωμένο το τζαντάκι τι φάρδος έχει και τι ύψος, για να ξέρετε. Ένα στο καθένα. Ποια θυμάται με πόσες αρχικές αλυσίδες ξεκίνησα τον πάτο? Για να δούμε, θυμάται καμιά? Λοιπόν, εδώ έχω ακόμα 2 ποδαράκια. Ένα και αυτό εδώ. Και ένα επάνω στο κουκουτσάκι. Εδώ. Μπράβο, Μέρη. Μπράβο, Νατάσα. Λοιπόν,
ένα πάνω στο κουκουτσάκι και τέσσερα εδώ, έτσι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα εδώ πάνω. Μπράβο και στη Δανάη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα εδώ πάνω στο κουκουτσάκι μας. Και συνεχίζουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα εδώ πάνω. Και ένα, δύο. Συνεχίζουμε τώρα και πλέκουμε όλα. Έκανα στο κουκουτσάκι μου ένα στο καθένα, έτσι. Μέχρι το σημαδάκι μου. Τώρα είναι το πλαϊνό μου που έχει όλο ποδαράκια. Λοιπόν, και εδώ θα τελειώσουμε και θα κλείσουμε βουβό στο πρώτο ποδαράκι μας δεξιά και θα σφίξουμε, εντάξει. Τώρα, από μόνο το σχέδιο σας δείχνει πού θα ξεκινήσετε το πρώτο σας puff ή popcorn. Εδώ που κάνατε το βουβό, κάνετε δύο αλυσίδες και τέσσερα ποδαράκια στο ίδιο, έτσι. Ένα, δύο, θα κάνω λίγο τα δύο πρώτα κουκουτσάκια. Τρία, τέσσερα. Εντάξει, θα τεντώσουμε λίγο την κλωστή, θα μπούμε εδώ δεξιά στο πρώτο ποδαράκι μας, θα πάρουμε την κλωστή μας, θα την τραβήξουμε, θα σφίξουμε μία αλυσίδα στον αέρα. Θα κάνουμε τα τέσσερα ποδαράκια ένα στο καθένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Στο πέμπτο θα κάνουμε πάλι το κουκουτσάκι μας. Και βλέπεις τώρα ότι το πέμπτο είναι πάνω στο κουκουτσάκι το ποδαράκι. Άρα αμέσως καταλαβαίνεις ότι είσαι σωστή. Έτσι. Από εκεί θα καταλάβεις αν έχεις κάνει κάποιο λάθος και έχεις βάλει παραπάνω ποδαράκι εδώ ή λιγότερα. Εάν τώρα το πέμπτο πέφτει πάνω στο κουκουτσάκι το προηγούμενο. Έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε αυτά τα τέσσερα από εδώ, όλο ποδαράκι στο πλαϊνό και τα άλλα τέσσερα από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Αυτά τα κουκουτσάκια, ξαναλέω, τα έκανα εγώ για τέσσερις φορές. Δέστε το εδώ. Αυτός είναι ο πάτος. Σας τη δείξω και μετά από την άλλη πλευρά. Και τώρα θέλω να σας δείξω πώς έκανα εδώ το σπάσιμο. Λοιπόν, πέστε ότι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό ύψος. Εντάξει. Διπλώνω εδώ το πλεχτό μου. Να το, εδώ. Okay. Και αυτό που έκανα εγώ και υπολόγισα είναι ότι θέλω. Θα το βάλω λίγο καλά εδώ, να το, εδώ. Λοιπόν, θέλω να σπάσω εδώ 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Άρα, θα σπάσω από εδώ, εντάξει, και θα πω ότι θέλω από εδώ να φύγουν τα 4, εδώ, 1, 2, 3, 4, βάζω σημαδάκι εδώ και θα μετρήσω από εδώ για 9, εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και βάζω σημαδάκι και εδώ. Το 9 δεν θα πλεχτεί, εντάξει. Και τώρα πάω στην αντίθετη πλευρά από εδώ, από εδώ και θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Okay, εδώ, θα διπλώσουμε λίγο καλά. 1, 2, 3, 4, άρα το πρώτο μου είναι εδώ
Και από εδώ μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και πάω εδώ. Το 9 είναι αυτό, εντάξει. Φαίνεται λίγο στραβό, αλλά θα δείτε ότι μετά δεν θα έχει πρόβλημα, okay. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ. Τι θα κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και ένα άρχιτο στο καθένα. Έχετε φτάσει, ξαναλέω, στο επιθυμητό ύψος, εντάξει. Και θα δείξουμε τώρα τι θα κάνουμε. Ένα στο καθένα, μέχρι το σημαδάκι μας. Και επίσης θα σας δείξω λίγο, επειδή τώρα εγώ δεν έχω μετρήσει, όπως σας είπα, τις δύο πλευρές μου, τι μπορείτε να κάνετε αν κάτι δεν σας αρέσει. Μπορεί δηλαδή να έχουμε στην ουσία ένα ποδαράκι παραπάνω από εδώ. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, πάω μέχρι το σημαδάκι, εδώ. Okay. Και τώρα, αυτό που θα κάνω εδώ είναι θα κάνω κάποιες αλυσίδες στον αέρα. Εντάξει, θα κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα. Άρα, κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα και γυρίζω το πλευτό μου έτσι και θα πάω μετά το σημαδάκι μου εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ. Και πλέκω κανονικά άρχιτο. Συνεχίζω. Τώρα, επειδή είναι πολύ πολύ χαμηλά ακόμα το πλεκτό μου, δεν φαίνεται ωραία. Θα σας το δείξω στο τελειωμένο. Να κάνω λίγο και την άλλη πλευρά. Μετά από αυτό που κάνουμε, κάνετε δύο σειρές άρρηχτα, ένα στο καθένα, και πάνω σε αυτές τις δύο αλυσίδες πλέκετε ένα άρρηχτο στο καθένα που κάναμε στον αέρα, έτσι. Και τελειώνει. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Ξαναλέω ότι επειδή είναι πολύ σταθερό αυτό το νήμα, δεν χρειάζεται να βάλετε πλέγμα. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε πλέγμα, πρέπει να βάλετε πριν κάνετε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά θα σας είναι δύσκολο. Όσο είναι δηλαδή ανοιχτό, πριν το μαζέψετε. Λοιπόν, πλέκουμε μέχρι το σημάδι μας. Κάνουμε δύο αλυσίδες στον αέρα και πάμε απέναντι, εδώ. Και πάμε εδώ που είναι το πρώτο άρρηκτο και κάνουμε ένα βουβό, έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα, περιμένετε τώρα να δείτε το δικό μου, αυτό. Βλέπετε, είναι έτσι από εδώ ανοιχτό και από εδώ ανοιχτό, okay. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα όμως για να δείξω, εδώ είμαστε, τα ρίχνω όλα κάπου, δεν πειράζει. Λοιπόν, δέστε το τώρα, είναι κανονικά έτσι. Τι κάνω? Πολύ απλά, το πάτησα λίγο μέσα από εδώ, το πάτησα και λίγο μέσα από εδώ και τελείωσε. Αυτό είναι. Δέστε το. Και αν θέλετε, αν σας ενοχλεί τόσο πολύ, μπορείτε εσωτερικά εδώ μέσα, μπορείτε να το ράψετε λίγο από πάνω, εντάξει. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή είναι πολύ σταθερό σαν νήμα, είναι σκληρό, έτσι, τώρα δεν έχει τίποτα, γι' αυτό στέκει έτσι. Λοιπόν, στέκει από μόνο του, δεν έχει κανένα πρόβλημα, εγώ πλέκω και χαλαρά. Εσείς αν το πλέξετε πιο σφιχτά θα γίνει ακόμα πιο σταθερό, έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Εδώ στα χεράκια έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 άρρηχτα, δηλαδή πήρα το κάθε χεράκι, έπλεξα εδώ μέσα 18 άρρηχτα, άφησα λίγη κλωστή και μετά πάνω στο τσαντάκι έβαλα τη μεζούρα μου και είδα πού είναι το κέντρο. Και τα έραψα με την βελόνα. Με αυτή την βελόνα που έχουμε. Πού είναι τη δώρα. Αυτές τις σπριν. Ξέρετε. Αυτές εδώ. Πω με τις σπριν με την πετονιά. Παίρνουν όλα. Είναι πάρα 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 πολύ εύκολο. Πάρα πολύ ωραίο. Για τα κορίτσια σας τα οποία βγαίνουν πολύ έξω. Για το βραδάκι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Να σας δείξω λίγο κάποια χρώματα που είναι πολύ μόδα. Είναι αυτό εδώ πέρα το χρυσό. Το 31.
δέστε το, που κάναμε και την τσάντα παρή, εντάξει. Είδατε, κολπάκια θέλω να σας μαθαίνω. Εύκολα πράγματα, δεν χρειάζεται να βασανίζεστε, δεν χρειάζεται να σκέφτεστε ότι όλα είναι δύσκολα, έτσι. Λοιπόν, θέλετε να ξαναδείξω λίγο τα χρώματα, πέστε μου, θέλετε να δείτε τα χρώματα στο νήμα το δικό μου, τι θέλετε να σας πω, για την μπλούζα. Λοιπόν, για την μπλούζα αυτό το χρώμα είναι το δικό μου και αν θέλετε να σας δείξω και τα άλλα χρώματα, είναι 380. 3,5 ευρώ έχει το κομμάτι, είναι 5 με 6 κουβάρια θέλετε γιατί είναι ειδικό για βρέφη, πάρα πολύ απαλό. Σαν να πιάνετε βαμβάκι, σαν να πιάνετε βελούδο, έτσι είναι η αίσθηση. Ζεστό, παρότι είναι όλο ακριλικό, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτό το τζαντάκι έγινε με 2 extra large. Λοιπόν, χρώματα που παίζουν πολύ. Είναι αυτό εδώ πέρα, ξαναλέγω το κωδικό για να σας βοηθά, το 31, που χρυσίζει ελαφρώς. Είναι πολύ ωραίο το σάπιο μήλο, το σκούρο, το 096. Σας λέω αυτά που θα είναι πιο πολύ της μόδας φέτος. Τα σοκολατή, τα οποία νομίζω από αυτό έχει, πώς, δεν ξέρω αν τα δώσαν τώρα τα κότσια, γιατί είχε μόνο 2 μου πεθοδώρα. Το βρονάκι πάντα θα περνάμε, ωραία Ελένη, όσα προβλήματα και να υπάρχουν. Και το μουσταρδί, το οποίο το λέτε κάποιες και χρυσό, αυτό το 50. Αυτό το νήμα υπάρχει όχι σε όλα τα χρώματα και σε πιο λεπτό, με 3,5-4 νούμερο βελονάκι, εντάξει. Και επίσης και το χακί. Αυτό. Και αυτό πάρα πολύ. Το 192. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο, το extra large, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι λίγο πιο σκληρό σαν νήμα, γιατί δεν χρειάζεται να βάζετε πλέγμα. Και μάλιστα τώρα έχω στο μυαλό μου, ξέρετε, κάθομαι εγώ και σκέφτομαι τώρα. Και σκέφτομαι ότι πάρα πολλές φορές μου έχετε πει ότι σας δυσκολεύουν πολύ να μοντάρετε μία τσάντα. Και λέτε, ας πούμε, ξέρεις Ανίτα, μας έχεις βοηθήσει πολύ με τις έτοιμες φόδρες. Ναι, έχουμε κάνει σε όλα τα μεγέθη. Έχουμε κάνει σε όλα, μα όλα τα μεγέθη. Ό,τι τσάντα κάνω, βάζω τη μοδίστρα μας, σας κάνει και τα αντίστοιχες φόδρες για να τις έχετε στις έτοιμες. Λοιπόν, και σκέφτομαι συνεχώς τι άλλο να σας φτιάξω, το οποίο να είναι, τώρα σκέφτομαι κάτι σε λίγο πιο καλή τσάντα, πιο στυλάτη, το οποίο να μπορεί να έχω έναν τρόπο που να μην σκέφτομαι πώς θα κάνω τα πλαϊνά, πώς θα κάνω την ένωση, πλέγματα θα βάλουμε οπωσδήποτε, θα βρω ένα κάτι που να είναι με το extra large, θα το κάνω, να μην θέλει πλέγμα. Και συνεχώς αυτό σκέφτομαι, γιατί θέλω να σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε τόσα πολλά, όπως έγραψε πριν για μια φίλη, που εντάξει. Και επίσης θέλω να πω, γιατί χθες κάναμε έτσι ένα αστείο με τη Θοδόρα εδώ πέρα και πήρα ένα μόνο ηρωνικό, ας το πω, εγώ έτσι το πήρα σχόλιο, ότι κάτι έγραψε κάπως, πώς το έγραψε, δεν την μπλόκαρα, ότι να πάρουμε καλύτερα τα βουνά, δηλαδή ότι είμαστε λίγο τρελές εδώ μέσα, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτά που κάνουμε εδώ μέσα, τα κάνουμε για να γιατί περνάμε εμείς καλά εδώ μέσα και θέλουμε να το βγάζουμε και σε εσάς προς τα έξω. Ούτε η Θοδόρα έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της, ούτε εγώ έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, έτσι. Τώρα, όσοι έχετε χιούμορ, που το πιστεύω το 98% που με παρακολουθούν έχουν αίσθηση του χιούμορ, αγαπάνε πάρα πολύ και εμένα και τη Θοδόρα, έτσι. Το κάνουμε πολύ χιούμορ, έτσι. Δεν είναι ωραία τέτοια σχόλια. Αν δεν έχετε αίσθηση του χιούμορ, καλύτερα να βγείτε από τη σελίδα μου, να μην με ακολουθείτε ο άλλο, γιατί να σας πω κάτι, η ζωή θέλει χιούμορ, θέλει γέλιο, για να περνάμε καλύτερα. Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Σε όποιους δεν αρέσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, το 95% μας αγαπάει, δόξα τω Θεώ, και μας το δείχνει πάρα πολύ καθημερινά και σε όλα τα κορίτσια και τους μιλάνε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα 5% που έχουμε λίγο πρόβλημα. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά δεν τα κάνουμε αυτά γιατί έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, πάντως να το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το πω, αν και κανονικά δεν μου αρέσει να λέω τέτοια, έτσι. Και εννοείται ότι όταν βλέπω τέτοια, εγώ μπλοκάρω απευθείας κανονικά. Σήμερα είπα να μην μπλοκάρω, ήμουν καλή, να ξέρετε. Λοιπόν, θέλετε να δείτε τα νήματα από αυτή την μπλούζα που φοράω? Πέστε μου τι θέλετε να κάνω. Για να ακούσω. Να βγω έξω. Είναι έτοιμα τα κορίτσια, μ' ακούνε? Α, μ' ακούνε, ωραία, βγαίνω. Λοιπόν, πάμε. Το ring να
ετοιμάζουν τα κορίτσια για να σας δείξω λίγο τα χρωματάκια. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπα. Ω, καλώς την. Θα περιμένει όμως, γιατί έχουμε live. Πού είμαστε το κνίτι, εδώ είμαστε. Χαμηλώστε λίγο τη φωνή από εκεί. Χαμήλωσε. Χαμήλωσε, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε το λευκό 3,5 ευρώ. Ας το δώρο το κάνω έτσι, δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι το 970. Μετά έχουμε το ροζάκι με το μοβ, το οποίο είναι το 373. Δείχνω τώρα στο Kitty Baby, σε αυτό που φοράω εγώ. Μισώ να το γυρίσω. Είναι αυτό εδώ, εντάξει. Λοιπόν, μετά έχουμε σε μπλε αποχρώσεις. Οπα, ένα λεπτάκι. Σε μπλε αποχρώσεις. Εδώ είμαστε, 379, κωδικός. Αυτό το πολύ ρώτησά μου είναι το 374. Σας λέω λίγο και κωδικούς. Το δικό μου είναι το 380. Λοιπόν, μετά έχουμε το 390 που έχει αποχρώσεις λίγο του μπλε και λίγο σαν μουσταρδίνι μέσα κίτρινο. Μπλε, τυρκουάς και λευκό. Είναι όλη η κατηγορία μπεμπέ, 371. Μετά έχουμε αυτό που είναι του δέρματος. Δες το λίγο αυτό, αυτό είναι σαν τη σάμου και αυτό είναι του δέρματος, 376. Μετά έχουμε Vera Man, το 382. Και μετά έχουμε και αυτά που είναι τα Favorite Baby, τα οποία και σε αυτά είναι ακριβώς το ίδιο πάχος, πάλι στα 3,5 ευρώ, μπορείτε και με αυτά να κάνετε. Σε αυτά έχουμε και ασπρόμαυρο, έχουμε και αυτά τα ωραία τα μπλε, μπορούν τα κορίτσια να σας στείλουν φωτογραφίες να τα δείτε. Okay. Λοιπόν, και μπορείτε εννοείται και με άλλα νήματα, νήμα που να πλέκετε με 4 νούμερο βελονάκι, δηλαδή και με αντιπίλινγκ αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε μονόχρωμο. Έχουμε σε μαύρο αντιπίλινγκ αν κάποια, γιατί σε αυτά δεν έχουμε μαύρο, έχουμε ένα ασπρόμαυρο. Αυτό εδώ το favorite, baby, να το. Σκέτο μαύρο δεν έχουμε. Και μετά εννοείται ότι μπορείτε να την κάνετε και με το χαγιάλ που δείξαμε για την κάπα μας, εντάξει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Δώρα. Εμείς θα συνεχίζουμε να λέμε τα αστεία μας, έτσι. Δεν μας πτωεί τίποτα. Αχ, Δώρα, έλα λίγο εδώ δίπλα μου, να δείτε τι ωραία αντίθεση κάνουμε. Πράσινο με κίτρινο. Εγώ την έπλεξα. Και η λεπτομέρεια αυτή έβαλα. Ναι, θα σε ζητήσουν, δέστε τι ωραίες που είμαστε, πράσινο και κίτρινο. Το σχέδιο το έχεις, να μας το δώσεις. Πολύ εύκολο είναι. Ναι. Με βελόνες το έκανα. Α, και με βελόνες. Τώρα θα σε παίρνουν τηλέφωνο τα κορίτσια και θα ζητάνε. Αυτό όμως δεν έχουμε. Το φερμάρ δεν έχεις. Α, τότε δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν έχουμε το φερμάρ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Τι ώρα θα κάνουμε live το απόγευμα? Τι κάνουμε live? Πέντε. Τι live θα κάνουμε? Πέντε. Το απόγευμα θέλω να σας δείξω κάποια πραγματάκια. Τι? Και αν προλάβω, από αυτά που έχουμε. Έχουμε ακόμα κάποια πραγματάκια σε προσφορά. Να τα δώσουμε όλα. Πορτοφόλια με ζητάνε τα κορίτσια. Και μια κυρία χτες έστειλε μήνυμα, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι, ωραία. Θα ξαναδείξουμε λίγο τα πορτοφόλια τι έχουμε. Αυτά. Έγινε. Μια προσφορά θα δώσεις καινούργια. Δεν ξέρω. Μην με βάζεις τώρα στο live, ναι, υπόσχομαι. Βλέπετε τι κάνει. Για σας τα κάνει αυτά. Τα βλέπετε τι κάνει. Σου λέει στο live θα απαντήσει. Δεν μπορεί να απαντήσει. Θα δούμε. Δεν λέω τίποτα. Ναι, αλλά 5 ευρώ τα έχω τα χερούλια. Πόσα χρόνια τα έχω 5 ευρώ? 3 χρόνια δεν τα έχω ανεβάσει. 5 ευρώ τα χερούλια. Φιλάκια.